φυσικού αερίου. Θα δημοσιεύσουμε μια άλλη πτυχή. Είναι κοντά μας ο ερευνητής σε θέματα ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, δόκτωρας Κωνσταντίνος Χατζηστάσου. Σας καλωσορίζω, κύριε Χατζηστάσου, ξανά στο Μέγα Ενημέρωση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, υπάρχει μια πτυχή που δεν έχουμε αγγίξει, ούτε και εμείς οι δημοσιογράφοι μέχρι τώρα, και είναι αυτή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ακριβώς. Από τις έρευνες για την εξόρυξη του φυσικού αερίου. Πόσο καταστροφική, έτσι, για να πάρω το κακό σενάριο, θα είναι η παρέμβαση στο περιβάλλον, αν θα είναι? Η ερευνητική αυτή φάση την οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή συμβαίνει στην αποκλειστή οικονομική ζώνη της Κύπρου, δεν αναμένεται να έχει μεγάλες επιπτώσεις θαλάσσια χλωρίδια και πανίδα. Βασικά, εντάξει, έχει τοποθετηθεί η εξέδρα στο σημείο, έχουν γίνει το φουντάρισμα των αγκυρών εκεί στο σημείο. Εντάξει, άρχισε η γεώτρηση, θα παραχθούν ορισμένα απόβλητα τα οποία θα εναποτεθούν στο βυθό της θάλασσας, αλλά σε γενικές γραμμές, έτσι επιγραμματικά, δεν αναμένεται να έχει μεγάλη περιβαλλοντική. Ωραία, επίδραση. Να το πάρουμε έτσι στάδιο-στάδιο. Ναι. Είπατε ότι έγινε η τοποθέτηση της πλατφόρμας και ρίξαμε άγκυρες για να την κρατάμε. Ακριβώς, ναι. Σε αυτό το στάδιο, πόσο πολύ έχουμε βλάψει το περιβάλλον? Βασικά είναι εκεί που θα έρθουν σε επαφή με το βυθό της θάλασσας, το οποίο, εντάξει, δεν είναι. Μπορεί να είναι 6-7, ας πούμε, αυτές οι άγκυρες που φουντάρουν στο βυθό. Εντάξει, θα προκληθεί η ζημιά, ας πούμε, στο πένθος, εκεί έτσι ονομάζεται, στη θαλάσσια ζωή, ας πούμε, σε κοραλιογενή, ας πούμε, υφάλους και τέτοια. Αλλά επιτόπου εκεί. Επιτόπου, ναι, δεν αναμένεται να έχει. Μετά που κατεβαίνει το τρυπάνι, ακριβώς, τι γίνεται? Μετά στο κατοπινό στάδιο θα αρχίσει η γιώτρηση, εκεί θα παραχθούν ορισμένα θρήματα τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια και περιμετρικά, ας πούμε, του τρυπανιού, τα οποία, εντάξει, θα παραμένουν στο βυθό. Εντάξει, αυτά δεν είναι μεγάλα σε ποσότητα. Η μεθεπόμενη στάση, ας πούμε, φάση θα χρησιμοποιηθεί ένα ειδικό τσιμέντομα για να στερεοποιηθούν, ας πούμε, οι αγωγοί. Αναμένεται να έχει μια μικρή διαρροή, που και αυτό δεν είναι μεγάλη επίπτωση στο περιβάλλον. Και το κατοπινό στάδιο θα γίνει ανακύκλωση της λάσπης που χρησιμοποιείται για την εξόρυξη. Και αυτό πηγαίνει πάνω στην πλατφόρμα, οπότε δεν θα έρθει σε επαφή με το θαλάσσιο περιβάλλον. Άρα και αυτή η φάση είναι, και ξέρετε, υπάρχουν και σχέδια πίσω από όλα αυτά. Αυτό θα ρωτούσα. Ναι. Κάναμε περιβαλλοντική μελέτη πριν να προχωρήσουμε, κύριε Χατζηστάσου? Ακριβώς. Επειδή διεπόμαστε τόσο από ευρωπαϊκές, ας πούμε, συνθήκες, τόσο και από διεθνείς, για παράδειγμα τη Μάρπολ, τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνής Ναυτιλιακού Οργανισμού, και τόσο και από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Θαλάσσιας Ζωής εν ολίγης, το οποίο η Κύπρος είναι μέλος, έχει προσυπογράψει, ας πούμε, τις συμφωνίες. Έχει εκπονηθεί η περιβαλλοντική μελέτη του 2008 πάνω στο θέμα, και βάσει αυτής ακολουθούμε ή πρέπει να ακολουθηθούν, ας πούμε, όλες οι νομισμένες διαδικασίες. Τις οποίες έχουμε ακολουθήσει και έχουμε τηρήσει. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ενημέρωση κατά πόσο υπάρχει εποπτεία πάνω στο θέμα. Είναι και αυτά που ανάφερε ο κύριος Κασίνης, που είναι θέματα εν εξελίξη, και αυτά χρειάζονται ειδικοί για να επιθεωρούν, ας πούμε, τις διαδικασίες, αν τηρούνται σύμφωνα, ας πούμε, με τις. Όταν λέτε ειδικοί, είναι εξειδικευμένα θέματα αυτά που απαιτούν κατάρτιση. Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι και το περιβάλλον, ας πούμε, αφιλόξενο στη θάλασσα, σε μεγάλο βάθος, υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, θέματα τα οποία πρέπει να έχει κατάρτιση κάποιος, ας πούμε, για να μπορεί, ας πούμε, να επιληφθεί της κατάστασης. Να πάρουμε τώρα λίγο να κινδυνολογήσουμε, κύριε Χατζηστάσου, να πάρουμε το πολύ κακό σενάριο, γιατί συμβαίνουν και ατυχήματα. Ακριβώς, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω, νομίζω είχαμε ένα παρακάτω. Ναι, το μεγαλύτερο, το τελευταίο ατύχημα βασικά είχε συμβεί στο πηγάδι Μακόντο, στον κόλπο του Μεξικού, τον Απρίλιο του 2010, με την BP, όταν είχε γίνει έκρηξη, ας πούμε, στον Deepwater Horizon εκεί, το οποίο είχε χυθεί στη θάλασσα περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Αυτό είναι ένα σενάριο. Στην περίπτωση της Κύπρου όμως, να διαχωρίσουμε ότι ασχολούμαστε με φυσικό αέριο, το οποίο θα είναι σε αέρια μάζα. Οπότε αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγιστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ας πούμε, και τα σχέδια, ας πούμε, και η αντιμετώπιση, ας πούμε, κάποιας διαρροής, το οποίο μπορεί να προκύψει. Ωραία. Να ρωτήσω, πόσο πιθανόν είναι να συμβεί ένα ατύχημα? Αν ακολουθήσουμε. Από τη διαδικασία, την ίδια. Απλά να πούμε ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, για παράδειγμα, από τροπέας εκρήξεων, ο οποίος τοποθετείται πάνω στη βάση του πηγαδιού, ο οποίος σταματά οποιαδήποτε έχει πίεση, ας πούμε, μέσα στο πηγάδι. Mm-hmm. Οπότε, αν ανακολουθηθούν όλες οι νομισμένες διαδικασίες, οι πιθανότητες είναι σχεδόν μηδαμινές για να συμβεί κάποιο ατύχημα μεγάλης κλίμακας. Σχέδιο δράσης στην περίπτωση ατυχήματος έχουν? Αν γνωρίζετε, ναι, απλά να πούμε ότι πρόσφατα είχε έρθει στην Κύπρο, ας πούμε, έκανα μια άσκηση
για προστασία, ας πούμε, σε περίπτωση που υπάρχει ρήπανση από το πετρέλαιο. Mm-hmm. Έχει γίνει στη Λεμεσό στις 18 Οκτωβρίου η Νηρής και υπάρχει ένα πλοίο το οποίο σταθμεύει στην Κύπρο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για Προστασία της Θαλάσσιας Ρήπανσης, το οποίο δρεύει στην Κύπρο και μπορεί να συνεισφέρει. Αλλά και η εταιρεία η ίδια πρέπει να έχει σχέδιο. Έχουν ψηφιστεί ένας τελευταίος κανονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος πρέπει να υπάρχει σχέδιο στο οποίο σε περίπτωση που συμβεί κάτι να μπορεί, ας πούμε, να επιληφθεί της κατάστασης και πρέπει να υπάρχουν και οικονομικά άλλα θέματα που μπαίνουν σε αυτό. Μάλιστα. Επειδή είπατε ότι εμείς είναι για φυσικό αέριο που πάμε και όχι για πετρέλαιο, άρα δεν θα είναι ακριβώς της ίδιας φύσεως το ατύχημα. Εάν έχουμε ατύχημα με το φυσικό αέριο, τι ακριβώς θα συμβεί? Βασικά. Το πετρέλαιο, εντάξει, το βλέπουμε τι συμβαίνει. Ναι, αυτό είχε προκαλέσει και την έκρηξη στον κόρφο του Μεξικού το αέριο. Όμως στην περίπτωση της Κύπρου που θα, αν όλα πάνε καλά στη φάση, ας πούμε, διερευνητική και μετά κατασκευαστεί ο αγωγός, ο υποθαλάσσιος, εντάξει, υπάρχει ρίσκο να υπάρχει διαρροή εκεί, αλλά ξέρετε, υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να ελέγξουν κατά πόσο υπάρχει διαρροή. Δηλαδή, υπάρχουν και η τεχνολογία, ας πούμε, για να μπορέσουν να απολάβουμε οτιδήποτε δυσάρεστο μπορεί να συμβεί. Πάνω στην πλατφόρμα, ο κόσμος που εργάζεται σε αυτή είναι εκπαιδευμένος και προετοιμασμένος για πανενδεχόμενο, κύριε Χατζηστάσου? Και ρωτάω βάσει των διεθνών πρακτικών έτσι, και προδιαγραφών. Υπάρχουν κανονισμοί και σχέδια, ας πούμε, contingency planning ονομάζονται, ας πούμε, σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτο και υπάρχουν και σωστικές λέμβους, ας πούμε, αλλά υπάρχουν και διαδικασίες για να αποτρέψουν, ας πούμε, σενάρια στο οποίο μπορεί, ας πούμε, να απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα, ξέρω εγώ, στην επιφάνεια φυσικό αέριο. Δηλαδή, μπορούν να ξέρουν αν έχει συμβεί κάτι, εκτός που αν είναι κάτι πολύ καταστροφικό και δεν το προλάβουν. Αλλά σε γενικές γραμμές και πρέπει να τηρούνται αυτά και πρέπει να υπάρχει και επόπτευση από την Κυπριακή Δημοκρατία για να ξέρουμε ότι. Είναι δική μας ευθύνη. Έχουμε και εμείς ευθύνη, διότι είναι στην Κυπριακή. Βασικά και η Κύπρος εμπλέκεται εδώ και σίγουρα και η εταιρεία, διότι αυτή αναλαμβάνει. Άρα, κύριε Χατζηστάσου, να κρατήσουμε ότι δεν θα υποστεί σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τις μεγαλύτερες επιπτώσεις θα τις έχει πιθανόν από την τοποθέτηση, από την πόντιση του αγωγού υποθαλάσσια, ο οποίος αυτός θα είναι μήκους 185 χιλιόμετρων από ό,τι ακούμε. Πέρα από αυτό, εντάξει, θα παραχθούν ορισμένα απόβλητα. Αλλά όχι κάτι καταστροφικό, εν πάση περιπτώσει. Όχι. Για το περιβάλλον, το θαλάσσιο. Ναι, ναι. Το ένα, να κρατήσουμε αυτό. Και το δεύτερο, ότι εάν τηρούμε τις διαδικασίες και τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει και είμαστε τυπικοί, δεν έχουμε τίποτε να φοβόμαστε στην περίπτωση που κάτι πάει στραβά, ενός ατυχήματος ή οποιασδήποτε άλλης αναποδιάς. Ακριβώς. Άρα είναι θετικά τα. Και σε περίπτωση, ας πούμε, που κατασκευαστούν, για παράδειγμα, υποδομές, αυτές πρέπει να προσπαθήσουμε να τις κρατήσουμε μακριά από τη στεριά, διότι το φυσικό αέριο βασικά είναι εκρηκτική η φύση του, αλλά αυτό πρέπει να είναι κάτω από ορισμένες συνθήκες. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει 5 με 15% συγκέντρωση, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Μακριά από τη στεριά. Ακριβώς, ναι. Επειδή εμείς καταλαβαίνουμε τα απλά ελληνικά, μακριά από τη στεριά, ακριβώς, λοιπόν, για οποιασδήποτε υποδομές και όχι κοντά στη στεριά. Νομίζω μετά τα τελευταία γεγονότα, κύριε Χατζηστάσου, έχουμε πάρει τα μαθήματά μας. Δεν είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη βοήθειά σας και σήμερα. Ήταν πολύτιμη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να πάμε τώρα, κύριε